Ονομάζομαι, ευχαριστώ για την πρόσκληση κι εγώ. Είμαι κι εγώ εν μέρη κριτικιά. Είδα ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ, οπότε θα το πω. Ήταν και η γιαγιά μου από εδώ, τον Άγιο Νικόλαο. Ονομάζομαι Χριστίνα Μαρτίνη, είμαι σχεδιάστρια και συνιδρύτρια των Ancient Greek Sandals. Ο συνέτερός μου λέγεται Νικόλας Μίνογλου και είναι το επιχειρηματικό μυαλό πίσω από το brand. Η ιδέα των Ancient Greek Sandals ξεκίνησε και από τους δύο ξεχωριστά. Εγώ όταν ερχόμουν από τις σπουδές μου στο Λονδίνο, στην Ελλάδα, πήγαινα στα νησιά και αγόραζα κάθε καλοκαίρι τα τουριστικά σανδάλια και πάντοτε είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να τα εξελίξω σε σχέδιο και να βελτιώσω την ποιότητά τους. Και ο Νικόλας, βλέποντας το πιο επιχειρηματικά, επειδή και αυτό σπούδαζε στην Αμερική, οι φίλοι του, το μόνο που αγόραζαν από την Ελλάδα όταν ερχόντουσαν από διακοπές ήταν ελαιόλαδο και σανδάλια, σκέφτηκε ότι ήταν καλή ευκαιρία για εξαγωγές. Οπότε δημιουργήσαμε το 2011 ένα εξαγωγικό brand σανδαλιών, χειροποίητα σανδάλια καλής ποιότητας, αξιοποιώντας την παράδοση που έχουμε στην κατασκευή σανδαλιών. Σανδάλια με ακατέργαστη όψη, αλλά παράλληλα με μοντέρνα και θηλυκή αισθητική. Το σήμα κατά τεθέν μας είναι το χρυσό φτεράκι, που το χρησιμοποιούμε στις αγγράφες μας και στο λόγο μας. Η κατασκευή των σανδαλιών, αυτή η παραδοσιακή κατασκευή, υπάρχει σε όλη τη Μεσόγειο, στο Κάπρι, στη Γαλλική Ριβιέρα και στην Ελλάδα. Την είχαμε αρχίσει καταρχήν την κατασκευή στην Κρήτη, σε ένα μικρό εργαστήριο οικογενειακό, αλλά τελικά, δυστυχώς, λόγω του όγκου παραγωγής, έπρεπε να τη μεταφέρουμε στην Αθήνα για να ελέγχεται καλύτερα η ποιότητα. Οι πρώτες ύλες μας είναι από την Ιταλία τα δέρματα, γιατί δεν βρίσκουμε την επιθυμητή ποιότητα στην Ελλάδα, αλλά όλη η κατασκευή γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες κλασικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να αποτυπώσουμε τις ανάγλυφες λεπτομέρειες που βλέπουμε σε κοσμήματα, σε αγάλματα. Είναι η πυρογραφία που με τη βοήθεια ενός αλουμινένιου καλουπιού μπαίνει σε μία πρέσα και τυπώνονται τρισδιάστατα οι λεπτομέρειες πάνω στο δέρμα. Είναι το τύπωμα. Η μεταξωτυπία, αν πρόκειται για ένα χρώμα, εδώ είναι από τις πρώτες συλλογές που ήθελα να χρησιμοποιήσω λεπτομέρειες αγίων πάνω στη σανδάλια. Επίσης, είναι τα ανοίγματα στο δέρμα, που πάλι με ένα μαχαίρι κόβεται η λεπτομέρεια πάνω στο δέρμα. Αυτά τα ανοίγματα τα βλέπουμε πολύ σε αγάλματα και κεραμικά. Οπότε, για να αποτυπώσω αυτές τις λεπτομέρειες που βλέπουμε στα σανδάλια των αγαλμάτων, χρησιμοποιούμε την πρέσα αυτή, τα μαχαίρια. Κορδόνια. Επίσης, τα κορδόνια τα βλέπουμε πολύ σε αποτυπώσεις τοιχογραφιών και κεραμικών, οπότε και εμείς προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε φερμουάρι, κουμπιά ή μαγνήτες, πιο πολύ να χρησιμοποιούμε παραδοσιακές τεχνικές, παραδοσιακούς τρόπους για να δένουμε τα σανδάλια πάνω στο πόδι. Επίσης, πλεξούδες κάθε φορά προσπαθώ να τις εμπεριλάβω στις συλλογές, φτιάχνοντάς τις με διαφορετικούς τρόπους. Όπως βλέπουμε και στα αγάλματα που έχουν διαφόρων ειδών πλέξεις οι κόμες τους, τόσο στους κούρους όσο και στις κόρες. Έτσι, προσπαθώ να συμπεριβαλλάβω τις κοτσίδες σε κάθε συλλογή. Η έμπνευση έρχεται από την αρχαία ελληνική τέχνη, μπορεί από κάποιον μύθο που να θυμάμαι από τα σχολικά μου χρόνια, από κάποια ταινία που μπορεί να δω, από φωτογραφίες Hollywoodian non-star που έχουν έρθει, ερχόντουσαν στην Ελλάδα παλιά, το 60. Εδώ βλέπετε και τα κοσμήματα της Σοφίας που είχε κάνει με τον Νίκολα Λαούνι. Συγκεκριμένα από το μινοϊκό πολιτισμό, όταν μου δόθηκε να...
Εδώ είμαι εγώ με την οικογένειά μου όταν είχαμε έρθει το 87 στο ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο με είχε σημαδέψει πολύ, είχα χαθεί κιόλας από ό,τι θυμάμαι. Τότε είχα αποφασίσει ότι θέλω να γίνω αρχαιολόγος. Μετά άλλαξε η πορεία μου. Οπότε, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να σχεδιάσω κάτι που να είναι συνδεδεμένο με το μινωικό πολιτισμό, το είδα λίγο παιδικά. Αν μου ζητούσες και τότε να το σχεδιάσω, το ίδιο θα έκανα. Οπότε, ο μύθος του Μινόταυρου που ασκούσε ιδιαίτερο δέος πάντοτε, ήταν το θέμα του σανδαλιού που δημιούργησα σε σχέση με τον μινωικό πολιτισμό. Οπότε πήρα την προτομή του Ταύρου που βρίσκεται εδώ στο μουσείο, έκανα ένα πατρόν, το τοποθέτησα στο πόδι μου και με τη βοήθεια των κορδονιών που περνάνε μέσα από τα κεράτα του Ταύρου, σχηματίζεται ένα σανδάλι ποτάκι. Τα μάτια έκανα ανοίγματα. Τα μάτια γίνονται ανοίγματα για να ελαφρύνει λίγο η επιφάνεια του δέρματος, γιατί ήταν πολύ δέρμα. Οπότε αυτό είναι και το αποτέλεσμα που θα δείτε τώρα. Θα δείτε εδώ. Είναι το επόμενο. Σε παλιότερες συλλογές έχω χρησιμοποιήσει το σύμβολο του λαβύρινθου, που έχει τυπωθεί με χρυσοτυπία σε στρογγυλά κομμάτια δέρματος, που κοσμούν θηλυκά σανδάλια. Ο μύθος του Δέδαλου και Ίκαρου ήταν το έναυσμα για το σανδάλι μας Ικαρία με τα φτερά, το οποίο το έχουμε αναπτύξει και σε πλαστικό και έχουμε κάνει συλλογή με τα φτερά με πολλές εκδοχές των φτερών. Ο πρίγκιπας με τα κρίνα και τα κρίνα συγκεκριμένα, όπως τα πέταλα των κρίνων καταλήγουν σε σπήρα, έχουν αποτυπωθεί μονωμένα με πυρογραφία πάνω στη σανδάλια ή επαναλαμβανόμενα, σχηματίζοντας περίτεχνα λουριά. Και η θεά των Όφεων, ίσως το πιο εντυπωσιακό από τα ειδόλια, παρά το μέγεθός του, πήρα το σχήμα των φιδιών και το έφτιαξα σε δέρμα και εδώ το φοράει η άλλη θεά του τραγουδιού, η Μπιονσέ. Και τέλος, τα μινωικά κοσμήματα, στη συνεργασία μας που κάναμε με τον Οίκο Λαλαούνη. Ο ίδιος ο Λαλαούνης είχε αναπαραγάγει μινωικά, original μινωικά κοσμήματα και χρησιμοποιήσαμε, όπως τα άνθη του παπύρου, η κεφαλή του Ταύρου και τα κρίνα, πάνω στα σανδάλια, επίχρυσα. Αυτά, γενικά το αρχαιοελληνικό στοιχείο που είδατε πριν αποτελεί μικρό κομμάτι των συλλογών. Τα πιο πολλά σανδάλια μας είναι πιο απλά με λιτές γραμμές. Έχουμε κάνει συνεργασίες με διεθνούς οίκους του εξωτερικού και τώρα χρησιμοποιούμε και καινούρια υλικά για κατασκευές. Αυτές είναι μερικές κυρίες που τα έχουν φορέσει, διάσημες. Και αυτά.